Λοιπόν, τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και πραγματικά νιώθω έτσι πολύ όμορφα διότι είναι δύο άνθρωποι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Λυλίκας, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Αγαπητέ μου πρόεδρε, καλή σου μέρα. Και είναι και η πρώτη πολιτική νομίζω που μας κάνουν και ποδαρικό δηλαδή. Και ο Γιώργος Περδίκης, ο πρόεδρος των Οικολόγων και Συνεργασίας Πολιτών. Αγαπητέ μου Γιώργο, καλημέρα. Όπου Γιώργος και μάλα μας σήμερα. Καλημέρα σας. Αλλά ο Ανδρέας είναι το κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι χθες, πάνω από όλους ο Ανδρέας. Πάνω από όλα. Λοιπόν, χθες, αγαπητοί κύριοι, γίναμε μάρτυρες μιας ομιλίας, αν θέλετε, ενός διαγγέλματος που είχε πάρα πολλά στοιχεία μέσα, κυρίως οικονομικά. Στο τέλος της ημέρας είπανε όλοι ότι έχει οικονομικά μέτρα και ένα πακέτο για όλα τα γούστα οικονομικά. Ένα πακέτο με απευθείας χορηγίες, με εγγυημένα δάνεια, με φορολογικές μειώσεις που εξυπηρετεί πάρα πολλούς και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και ήθελα έτσι να δούμε το θέμα αυτό, τα δικά σας σχόλια, είστε στην αντιπολίτευση, να δούμε πώς εσείς εισπράτετε ακριβώς όλο αυτό το χθεσινό διάγγελμα και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιώργο Περδίκη, αυτό που λέει και ο Ρώσος Λυλίκας, ότι φαίνεται ότι δεν θα περάσει από τη Βουλή. Και τώρα πώς να περάσει. Κάποια πράγματα δεν μπορεί να μην περάσουν. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ δεν μπορεί να μην περάσει. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα μέχρι 100 εκατομμύρια απευθείας βοήθειας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, νομίζω έβαλε όμως και τις μεσαίες στο πλάνο που δεν υπήρχαν πριν, θα περάσουν και αυτά από τη Βουλή. Είμαι βέβαιος. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, άμα περάσουν από τη Βουλή, με βάση τι είχε γίνει στο παρελθόν τον προηγούμενο μήνα. Δεν πρόκειται να περάσουν κάποια πράγματα. Όχι, αυτά σίγουρα θα περάσουν. Δεν υπάρχει. Αυτά θα τα περάσει ομόφωνα και θα πανηγυρίζει κιόλας ότι έχει καταφέρει και επιπλέον έχει καταφέρει και την πολιτική συνένεση. Γιατί είναι τόσο μαέστρος και αυτός και η κυβέρνηση του που έχει καταφέρει να τα έχει όλα σωστά. Αυτό που είπε ο κ. Λυλίκας νομίζω έχει μια βάση. Δηλαδή, επειδή περίμεναν ουσιαστικά το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε να έρθει μια βοήθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως τελικά είναι αυτός ένας λόγος που τελικά δεν ήρθε. Και το τονίζω, δεν έφτασε ποτέ ενώπιον της Βουλής το νομοσχέδιο για να ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει μια καμπάνια, μια προπαγάνδα, ένα fake news θα έλεγα, ότι τάχα μου απερρίφθηκε το προηγούμενο πακέτο με οικονομική στήριξη. Το προηγούμενο πακέτο οικονομική στήριξη είχε εγκριθεί από τη Βουλή, εκτός του μέρους εκείνου που αφορούσε τις κρατικές εγγύησεις, το οποίο μέρος, αγαπητέ Ανδρέα, ναι, δεν έφτασε ποτέ στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί. Μα εκεί έγινε διάλογο. Το απέσυρε. Δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο, αποκλειστική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, γιατί απέσυρε το νομοσχέδιο. Δεν καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Δεν απορρίφθηκε το νομοσχέδιο. Εγώ το δικό μου το μυαλό Γιώργο λέει το εξής. Η κυβέρνηση, ο Σαγερμός, πήγε να κάνει διάλογο με ένα κόμμα. Αλλά αυτό είναι για να περάσει το νομοσχέδιο. Αυτό είναι ιστορία. Είναι κοινομυστικό. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Και κόλλησα στο θέμα του γενικού ελεκτή. Τώρα δεν υπάρχει γενικός ελεκτής. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που καταλαβαίνει ο πολίτης, δεν υπάρχει το μάτι του γενικού ελεκτή, αλλά αυτό που ουσιαστικά είναι που λείπει είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως. Δεν θα υπάρχει έλεγχος σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα υπάρχει διαφάνεια. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που ήδη υπάρχει, τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι χρόνια που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην Κύπρο όσο χρησιμοποιούνται, έτσι. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει έλεγχος κανένας και ουσιαστικά κατάφερε η κυβέρνηση όχι μόνο να παρακάμψει τη Βουλή για σε αυτή τη διαδικασία, να παρακάμψει και τον έλεγχο που θα μπορούσε να κάνει ο Γενικός Ελεκτής και τη διαφάνεια. Μάλιστα. Αυτό είναι που καταφέρνει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι είναι θετικό στοιχείο ότι υπάρχει τα 100 εκατομμύρια, μέχρι 100 εκατομμύρια για τις μικρές επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι θετικό στοιχείο ότι μπήκαν ο αριθμός των εργαζομένων. Εμείς επιμένουμε όμως ότι τα λεφτά είναι πολύ λίγα για ένα λόγο που σου έχω ξαναεξηγήσει. Άμα τα λεφτά είναι πολλά ή ικανοποιητικά, μπορείς να βάλεις σε όρους περιβαλλοντικούς. Μπορείς να ζητήσεις από μια επιχείρηση να κάνει το επόμενο ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση. Να το ετοιμάσεις τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν τα λεφτά είναι 1.000 ευρώ, είναι 2.000, 3.000 ευρώ, τι όρους μπορείς να βάλεις. Δηλαδή βασικά είναι δώρον που θα δοθεί και όχι ένα στοιχείο επένδυσης, το οποίο να καλύψει ζημίες, αλλά ταυτόχρονα έχει και το στοιχείο της επένδυσης. Ότι πάμε μπροστά, πάμε ένα βήμα μπροστά. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει πουθενά στα προγράμματα που εξαγγέλνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα το περιβαλλοντικό σε αυτό που εξαγγέλνει η κυβέρνηση. Ούτε για τον πολιτισμό έχει πει κάτι.
Τον πολιτισμό έδωσε αυτά τα ψίχουλα των 300 ευρώ το μήνα. Τώρα ιστορία διακρίνεται. Εγώ θεωρώ ότι σε αντίθεση με αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πράσινη ανάκαμψη και για σχέδια τα οποία πρώτον θα στηρίζουν την εργασία, δηλαδή θα απαντήσουν στο μεγάλο κίνδυνο της ανεργίας, και δεύτερο θα στηρίζουν την περιβαλλοντική ανάπτυξη, σε αυτά τα πράγματα, μάλιστα, Γιώργο, αυτά που ακούσαμε, οι εξαγγελίες εχθεσινές, δεν με έχουν καλύψει. Περιμένουμε βέβαια όμως, και αυτό πρέπει να το πω, τις λεπτομέρειες, επεξηγήσεις. Ναι, κρατάμε και μία επιφύλαξη, Γιώργο Λυλίκα, για τις επεξηγήσεις. Ναι. Άρα τώρα αυτό που λέει ο Γιώργος Λυλίκας, το που έχουν ποτάξει, η απάντηση που έδωσαν, για να δώσουμε την πλήρη εικόνα, είναι ότι υπάρχει το τραπεζικό απόρριτο. Ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιούν. Των μεγάλων επιχειρήσεων. Μπορούν όμως, όλο, ότι οι τράπεζες καλύπτουν από τραπεζικό απόρριτο. Όμως, η Βουλή δικαιούται να πληροφορείται για αυτά τα. Δηλαδή, αν ήθελαν να υλοποιήσουν την ελεγχόμενη διαφάνεια μέσα από τις διαδικασίες της Βουλής, δεν υπάρχει το τραπεζικό απόρριτο σε εμπόδιο. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά τα στοιχεία που έθεσε την εισήγηση ο Γιώργος Λυλίκας να την αποδεχτούν. Με τον όρο ότι αυτά τα στοιχεία θα δίνονται στη Βουλή και ευθύνη τη Βουλή από εκεί πέρα τι θα τα κάνουν. Αυτοί ανεπαραβίαζαν του νόμου. Αλλά δεν ήθελα. Ναι, πρέπει να πω όμως. Ναι, αλλά κάτι που ίσως δεν καταλάβαμε. Δεν σημαίνει ότι το δάνειο που θα έπαιρνε η τράπεζα, αγαπητέ Γιώργο, θα ήταν μόνο αυτό το οποίο θα ήταν εγγύημενο. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ας το ξεκαθάρισε ο Υπουργός επανειλημμένα. Μπορεί, ας πούμε, μια επιχείρηση να έπαιρνε από την τράπεζα 2 εκατομμύρια, για παράδειγμα, δάνειο και μόνο το 1 εκατομμύριο να ήταν εγγυημένο από την κυβέρνηση. Γι' αυτό έλεγαν ότι αυτά τα 2 δισεκατομμύρια εγγύηση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δρομολογούσαν την παροχή δανείων μέχρι και 5 δισεκατομμυρίων. Αστρονομικό ποσό. Δηλαδή, εκεί που προσπαθούσαμε να μειώσουμε το δανεισμό, εκεί που προσπαθούμε να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να μειώσουμε την επέκταση του δανεισμού στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, να μπούμε κι άλλο μέσα στο δάνειο. Δηλαδή, είναι μια περίεργη οικονομική ομοιοπαθητική, όπως την ονόμασα. Πάντως, αγαπητοί κύριοι, το 1,7 είναι μεγάλο ποσό. Δεν είναι μικρό, έτσι, και συγκριτικά με. Θεωρητικό είναι. Θεωρητικά πάντα. Τα πραγματικά ποσά τα οποία θα πάνε στην οικονομία είναι αυτά τα μέχρι 100 εκεί περίπου που θα δοθούν σαν χορηγία. Κάτι, τι θεωρητικά εννοείς, δεν θα πάνε τα ποσά αυτά σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Το 1,7 δις. Ναι. Αυτό είναι εάν δρομολογηθούν, αν γίνουν τα δάνεια και γίνουν τελικά τα δίσκολα. Θα γίνουνε. Εξαρτάται από το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι επιχειρήσεις, αν καταφέρουν να προσκομίσουν τα παράδειγμα παραπέρα. Αν είναι προβληματικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είναι μια καραφοκρατία του άλλου κόσμου. Μάλιστα. Τα σίγουρα λεφτά είναι αυτά τα οποία θα πάνε απευθείας στις μικρές επιχειρήσεις. Τα 100 εκατομμύρια. Τα 100 εκατομμύρια ελπίζω να είναι περισσότερα στο τέλος. Διότι δεν έχει μπειοροφή ουσιαστικά. Υπολογίζουν 100 εκατομμύρια, μπορεί να είναι πιο κάτω από 100 εκατομμύρια. Και αυτή η μείωση του ΦΠΑ που είναι σίγουρες ιστορίες και η μείωση του επιτοκίου ενδεχομένως για αυτούς που θα πάνε να κάνουν καινούργια δάνεια. Γιατί είναι για καινούργια δάνεια. Η επιδότηση του επιτοκίου. Αλλά ποιο επιτοκίου? Του 0,14%? Ναι. Τι θα επιδοτήσει? Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα για τον έλεγχο. Ο Γιώργος τοποθετήθηκε το θέμα του ελέγχου με τον Γενικό Ελεγχτή. Ήσουν υπέρ του Γενικού Ελεγχτή? Ναι, βεβαίως. Στην παρουσία του. Ναι. Θεωρείς ότι σκάλωσε το θέμα όχι στο θεσμό αλλά στο πρόσωπο? 150%. Μάλιστα. Το θεωρώ αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτά που υπόθηκαν σε επίπεδο σύσκεψη των αρχηγών. Εξάλλου, ένα μέρος από αυτά τα είχε πει και δημόσια ο πρόεδρος. Αφού όλα έχουν βγει στη φορά. Υπάρχει φοβερός ρεβανσισμός στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας των Γενικών Ελεγχτή. Εξάλλου, θεσμικά, αγαπητέ Ανδρέα, πρέπει να ξέρουμε ότι σε διαδικασίες σαν αυτή που προτείναμε τα κόμματα, ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία προ Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Δηλαδή, η ελεκτική υπηρεσία είναι, για παράδειγμα, παρατηρητής στη διαδικασία της κατοκύρωσης των προσφορών του δημοσίου. Μιλούμε για εκατομμύρια, για πολλά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Και είναι εκεί. Δεν εμπιστεύεστε εσείς τον θεσμό του κεντρικού τραπεζίτη, του γενικού, ξέρω εγώ, άλλου θεσμού? Εσείς τον εμπιστεύεστε? Δεν ξέρω, εγώ, εσείς είστε πολιτικοί. Εσείς τον εμπιστεύεστε, η κοινωνία τον εμπιστεύεται? Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, ας θέλετε, ως μια ελάχιστη πολιτική ματιοδοξία, είναι ότι εκπροσωπούμε εκεί την κοινωνία.
ένα μέρος της κοινωνίας ο καθένας. Άμα το πιστεύετε καλύτερα. Ναι, λοιπόν, σας είπα, μια μορφή πολιτικής ματαιοδοξίας. Λοιπόν, ο καθένας εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας και όλοι μαζί την κυπριακή κοινωνία. Ερωτήστε την κυπριακή κοινωνία ποιον εμπιστεύεται περισσότερο. Μάλιστα. Στον κεντρικό τραπεζίτη, τον λογιστή, τις τράπεζες ή τον. Ισχύει αυτό που λέμε ότι όταν καεί. Ελεκτρικό τραπεζίτη. Σωστό. 700 λέει 5.000 τόσες αιτήσεις. Είναι, περιμένω στα συρτάρια πόσες, 500, πόσες είναι, 600. Είναι ακόμα μια περίπτωση που η Βουλή, που τις φορτώνουν τα πάντα σχεδόν, έχει καμία ευθύνη για αυτήν την ιστορία. Έδωσε πράσινο φως στην κυβέρνηση και ήταν τα αποτελέσματα. Ναι. Ήδουν τα αποτελέσματα. Τι δεν ήταν παρόν ο Υπουργός καταρχήν στην Ελλάδα. Εσύ έχετε ζητήσει να πάρει παράσταση υποβολής αιτήσεων. Είναι αυτοί που έχουν υποβάλει και τι έχουν υποβάλει. Περισσότεροι έχουν υποβάλει το όνομα τους και το επίθετο τους. Έτσι. Ναι. Να δοθεί παράταση για να μπορέσουν να συμπληρώσουν αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Κάναμε μια εισήγηση εμείς να ενταχθούν στο πρόγραμμα και η επαγγελματική στέγη της μικρής επιχείρησης. Τώρα που επιτέλους η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι υπάρχουν και οι μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 εργαζομένων. Και δεν την υιοθέτησαν τα κόμματα και βέβαια ούτε την κυβέρνηση. Εντάξει. Σκία θα πάρει το δρόμο του που θα είναι ουσιαστικά μια φυτοζωή. Τώρα, σε πρόγραμμα θα ενταχθούμε. Τώρα σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθούμε δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας. Πέστε μου κάτι τελευταίο μια βόλτα να κάνουμε. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο τον Περιδίκη. Στην αρχή της ιστορίας αυτή με τον κορονοϊό η Ευρώπη φάνηκε ότι απλά παρατηρούσε τα γεγονότα. Φάνηκε, έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Τώρα φαίνεται, τώρα φαίνεται ότι με κάποια κονδύλια που δίνονται, με κάποια ευρώ περισσότερα που δίνονται, ξέρω εγώ, από διάφορα ταμεία, η Κομισιόν κτλ. Όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε στήριξη οικονομική, αν μη τι άλλο. Εξαρτάται ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Ναι. Εμείς είχαμε υψηλές προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ταμεία ανάκαμψης, για παράδειγμα, λέει τώρα θα πάρουμε 1,7 από εκεί, 1,6. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το δεδομένο, σας είπα και πριν. Εφόσον υλοποιηθεί και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί, πόσο δηλαδή θα απορροφηθεί αυτή η δυνατότητα. Όμως, να μην ξεχάνουμε ότι αυτό που ζητούσαν ουσιαστικά οι χώρες του Νότου και όχι ασήμαντες όπως η Ιταλία και η Γαλλία που ήταν οι στυλοβάτες της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η δημιουργία του ευρωομολόγου ή του κορονομολόγου όπως λεγόταν που θα μπορούσε να στηρίξει πράγματι τις χώρες με πραγματική βοήθεια οικονομική για να μπορέσουν να έχουν φτηνό δανεισμό και να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα ανάπτυξης, ανάκαμψης. Αυτό δεν έγινε και παρά τις προσπάθειες και της Γαλλίας και της Ιταλίας βρέθηκε αυτός ο βράχος που λέγεται η Γερμανία, η οποία ουσιαστικά πέρασε για άλλη μια φορά την πολιτική της. Τώρα, αυτό που δίνεται τώρα είναι αυτό που αποφασίστηκε είναι μια κατάσταση υβριδική, όπου ναι μεν θα δοθούν και πολλά δισεκατομμύρια σε απευθεία στήριξη προς τα κράτη που έχουν υποστεί, αλλά με προϋποθέσεις. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο που δεν το θίξαμε στη συζήτηση, γιατί βλέπω στα δημοσιεύματα, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ότι μιλούν ότι υπάρχουν και προϋποθέσεις για αυτή τη στήριξη. Στήριξη, βέβαια. Για το κράτος προϋποθέσεις. Ακούμε και πράγματα που μας, τουλάχιστον μας αρέσουν, όπως ο έλεγχος του προγράμματος των διαβατηρίων εναντί επενδύσεων κλπ. Ακούμε και πράγματα που μπορεί να μας αρέσουν, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή μπαίνει μια μορφή από το παράθυρο ενός μίνι μνημονίου ή κάποιον, αν θέλετε, κάτι που μυρίζει ως μνημόνιο. Αξίζει να τα μελετήσουμε λίγο περισσότερο, γι' αυτό είπα ότι κρατάμε και μια επιφύλαξη για τη συνέχεια. Όμως, παρόλα αυτά, παρά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι κάτι θετικό και το οποίο έχουμε χαιρετήσει, που προήλθε από τη συμφωνία Μακρόν-Μέρκελ, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε στο βαθμό που εμείς τουλάχιστον περιμέναμε να αντιδράσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη έτσι κουβέντα που κάνουμε μετά κορονοϊό εποχή. Θα είμαστε εδώ να το κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.